Και εγώ είμαι. Ναι. Έλα ρε φιλέ. Ήμουνα εχθές μπροστά. Χάρης λέγω με αυτό ήθελα να σου πω. Στην άναδρη επίθεση που κάναν αυτές οι κότες στο πέραμα. Αυτό ήθελα να σου πω καλό πριν. Καλό βράδυ, και φιλαράκο, καλό βράδυ. Δεν ξέρω ούτε για πέραμα ούτε για τίποτα. Δεν θέλω τίποτα από αυτά εδώ. Δεν θέλω αίματα, φασαρίες, γιατί κάθε μάνα περιμένει το παιδί της στο σπίτι του. Να τα βρείτε αλλιώς. Εδώ στην εκπομπή δεν δίνω εγώ βήμα για τα ηλίκια πούστικα όπως κάνουν οι αεκτζίδες. Και τελείωσα. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, καλό. Ω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι ομάδα είσαι? Αυτό το μάθεις μετά. Άντε, γεια! Ή τώρα ή ποτέ. Εσύ δεν τα έχεις πάθει καλά. Ή τώρα ή ποτέ. Ερώτηση μου κάνεις, ναι. Ξέρω τι θα μου πεις. Έχω 47 και έχεις 3. Ε? Και να πω και κάτι άλλο. Έρχεται ο Σισε τη Δευτέρα. Ή το Σαββάτο, νομίζω. Έρχονται και οι άλλοι που λείπουνε. Θα τα δούμε αυτά. Εντάξει, θα δούμε και στη συνέχεια. Αλλά προς το παρόν, 47 γράφει εδώ. Που για μένα 48 πρέπει. Γιατί και του χρόνου είναι δικό μας. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Πάει και στο Βόλε, τι κάνατε σήμερα, δε μα... Ναι, άκουσε με, που στην Παουτζή, που χρησιμοποιείς αυτή τη... Δεν λες πια, από Καστοριά πάω. Τόσο πουτάνα είσαι που πήγαμε στο Βόλε. Ωραία, πάμε στο Βόλε. 30 πρωταθλήματα Ολυμπιακός, 3 εσύ. Μίλα, πουτάνα. Βρες ένα άθλημα που να με νικάς μπορεί, πουτάνα, που γαμιέσαι εσύ και η θεία σου. Και η θεία σου, λέω, για θεία σου μιλάω. Από και για την ονά σου. 30 εγώ, 3 εσύ. Τι έγινε. Τελείωσε ένα πρωτάθλημα. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, τα πούμε. Δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Και να μην τελειώσει, θα τα πούμε. Περίμενε. Αλλά, πέρα και από αυτό, εγώ τώρα να πάρω έναν οπαδό. Ποιον οπαδό να πάρω τώρα, μωρέ. Μια ξένη ομάδα. Α, ναι. Κέρδισα την United στο Καρασκάκι πριν 3 χρόνια εδώ. 2-0. Α, πάρω τον άλλον οπαδό της United, να της πω. Τι έγινε, ρε. Μου πήρε τάκι νίκησης μια φορά. Έχω πάρει 4-5 τέτοια, πόσα έχω πάρει. Εσύ πού είσαι, θα μου πει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με εμάς. Καταλάβατε. Έτσι, μπράβο. Εμπρός. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αλλά να σου πω, ο προπονητής του Βόλεϊ, Καλπατσίδης, είναι τον Καρσόνι. Είναι αυτός που είχε πάρει τα λεφτά για την Ξάνθη. Που ρε πουτάνες παοκτζίδες. Ο Μητσοτάκης έριξε την Ξάνθη και κράτησε εσάς. Πουσταριά. Και τα λεφτά αυτά με την υπόθεση του τερματοφύλακα του Άρη, τι έγινε. Περίμενε ρε, περιμέντε ρε. Η Βιζέλο. Η Βιζέλο. Σας πιάσανε με την κατσίκα, πώς το λένε, στην πλάτη. Ε. Προδώσατε και τη Μακεδονία. Και έχετε θράσος να μιλάτε. Έχετε ξεπεράσει τις 7 πληγές του Φαραώ. Είστε όλο πληγές. Από το θρύλο γαμημένοι. Εμπρός. Ο Καστοριανός ο Μαλάκας δεν βαρέθηκε να παίρνει τηλέφωνα. Που χρεώνεται ο Μαλάκας όλη την ώρα. Ας το πελάτη. Βλάκα, έτσι. Και θα μιλάει έτσι μόνο στα γρήγορα και θα το κλείνει. Φίλε, όχι, πρέπει να είναι βλάκας πραγματικά στο κεφάλι του. Είναι όρθιο γελάδι. Ομό ζώο πρέπει να είναι ο τύπος για να παίρνει τηλέφωνο και να χρεώνεται. Δηλαδή πρέπει. Τάκι, δεν ξέρω τι είναι με την πατήση. Είναι όρθιο γελάδι οι παοκτζίδες. Συζήταγα με τον Άκη κάτι προάλλες, φίλε, Χάρης λέγομαι. Ναι. Και εμένα αυτό που με προβληματίζει, είμαστε 9 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, δεύτερον η ΑΕΚ, δεν φαίνεται καν στο χάρτη, έχει μαζέψει τις πεντάρες της, δεν υπάρχουν αυτοί. Ναι. Εμένα, φίλε, αυτό που με προβληματίζει είναι άλλο. Παίζουμε, έχουμε πραϊπαϊκό αγώνα σε 16 μέρες
και συζήταγα με τον Άκη τις προάλλες αυτό που είναι το πιο σοβαρό και θα πρέπει να μας απασχολούν. Ναι, ναι. Εδώ και 3 χρόνια, φίλε, η διαιτησία έξω με το μάτσα από τη Γουλφς, αν θυμάστε, το 20 μας πάει γαμιώντας. Ας είναι καλά και... ο Σάββας Θεοδωρίδης. Α, μπράβο. Φίλε, και όχι μου το Παπαδάκης. Εγώ τον Άκη δεν τον ρώτησα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θεός τώρα τον άνθρωπο. Ο Θοδωρής. Φίλε, το ρώτησα τον Άκη, του λέω ρε Άκη, έχω μια απορία ρε φίλε, του λέω. Φίλε, να μιλήσουμε και σοβαρά σήμερα γιατί έχουν γαμίσει όλοι οι μαλάκες την εκπομπή και εμείς έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα και ασχολούμαστε με τις πουτάνες. Μπράβο. Έτσι. Φίλε, από το 20, εγώ μπορώ να σου θυμηθώ, καταρχήν, Τάκη θυμάσαι τι έγινε με τη Μαρσέη πέρυσι στη Γαλλία. Θα μου πεις καλά ρε μαλάκα τώρα, το θυμήθηκες? Όχι φίλε, έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα μπροστά. Πού να μην το θυμηθώ? Όταν εγώ περιμένω και έχουμε δύσκολο έτσι αγώνα, δεν παίζουμε με καμιά μάδα τη πλάκα, παίζουμε τον Μπάουκ και τον Αστέρα και την ΑΕΚ λοιπούς. Και όταν λοιπόν έχουμε ευρωπαϊκό αγώνα και πέρυσι θυμάσαι τα 2 πέναντι με τη Μαρσέη έξω από την περιοχή, ναι, ναι, σε επίπεδο Champions League, ναι, με τη Wolves, του 2 πέναλτι του Ελαραμπή, ναι, πέρυσι, ναι, με την Αϊτχόβεν. Και ένα offside που έκοψε τον Ολυμπιακό με τη Wolves. Ναι, και πέρυσι πάλι λίγο να αποκλειστούμε με την Αϊτχόβεν σε σπρώξιμο του Ελαραμπή που δεν είναι σε πέναλτι, ναι, νωρίτερα τον γκολ που έβαλε ο Χασάν. Ναι. Αυτό το πράγμα στην Ευρώπη, για πόσο θα συνεχιστεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να πηγαίνει τόσο ακάλυπτος? Δηλαδή να είναι η μοναδική ομάδα που φέρνει βαθμό στην Ελλάδα, έτσι, γιατί η άλλη είναι για τον Μπούτσο. Πήγε να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την ομάδα την Μπρατισλάβα που εμείς τους κάναμε πλάκα στο Καραϊσκάκι, έτσι. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ, Τακί, και πέρυσι, και θέλω να τους λες ότι και πέρυσι η ομάδα που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ από την Ευρώπη ήταν η Eindhoven, που εμείς τη ρίξαμε 4 στο Καραϊσκάκι. Ναι, ναι. Ωραία. Και φέτος η ομάδα που πήγε να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ήταν η Μπρατισλάβα, που εμείς την κάναμε πουτάνα το καλοκαίρι που χωρίς προετοιμασία. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για αυτούς τώρα. Έχεις δεν με νοιάζει καν δηλαδή. Όσον αφορά για τον Θοδωρή, το Θοδωρίδη, ο Θεός και η ψυχή του ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καλά, ρε φίλε, αυτός Ολυμπιακός δεν είναι. Τι είναι? Δηλαδή από τον πατέρα του, συγγνώμη. Σε ρωτάω πολύ απλά. Ο πατέρας ήταν η σημαία του Ολυμπιακού. Αυτό το αποπέδει μου τίποτα άλλο χειρότερο. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός, γιατί το ξέρω και προσωπικά. Τι στο Μπούτσο είναι? Και έχω συναντηθεί το 95 στην Αθήνα και από εκεί κατάλαβα τι σου είναι. Τέλος πάντων. Φίλε, σου ξαναλέω τώρα. Δηλαδή και εσύ το ίδιο. Δεν γίνεται. Εγώ είχα χάσει τον Ήπειρο μου το μάτς με τη Μαρσέη και με τη Γουλς. Ναι, που είμαστε ένα βήμα να πάμε στους 8. Και μας γαμάνε έτσι. Όχι, ρε φίλε. Έχεις δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε τέτοια ομάδα και να μας γαμάνε. Και σου λέω παραδείγματα. Έχεις δίκιο, τι από τώρα, δεν έχεις δίκιο. Εμένα αυτό με εξοργίζει. Γιατί με το, δηλαδή και φαντάζομαι ο Ολυμπιακός τώρα σε σχέση με την τριετία του Μαρτίνς, πόσο είναι που τώρα ο άνθρωπος, όχι, 3 χρόνια δεν είναι ο Μαρτίνς. Που είναι θεωρητικά δεν είναι η καλύτερη περίοδος και έχουμε 9 βαθμούς πίσω τους άλλους. Ναι, ασχολούμαι με την Αταλάντα. Εγώ μόνο για την Αταλάντα βλέπω. Η διαφορά, δεν ξέρω αν με άκουσες, θα πάει 15 και πάνω. Ρε φίλε, δεν είναι για 20, δεν είναι για 15, είναι για 20. Δεν τους βλέπω καν. Θα μας πήρε ο μαλάκας ο Καστοριανός να πήγε το βόλι. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τραγικοί. Είναι τραγικοί. Ρε φίλε, δηλαδή, είναι τόσο... Δεν υπάρχει πιο μαλάκας ένας από αυτό. Πιστεύω, ο Μαρινάκης χάρητη θα τους κάνει καμιά φορά έτσι για πλάκα, να τους αφήνει απλά έτσι λίγο τα ξεροφάγια, να πάρουν τίποτα απλά όχι, έτσι όχι, για να... Όχι, γιατί σου φέρα ένα παράδειγμα από ένα φίλο μου που γεννήθηκε σήμερα, ο γιος, και να είναι καλά. Ναι. Μου λέει, Τάκη, εμείς χαρήκαμε πρωταθλήματα και ο γιος μου, γιατί του έλεγα να αφήσουμε ένα να πάρουν και αυτοί. Και μου λέει, τι να αφήσουμε, ο γιος μου δεν θέλει να το δει. 3 μηνών θα είναι, στη φιέσα στο Καραϊσκάκι. Εν τω μεταξύ, Τάκη, γι' αυτό επειδή θα σου μιλήσω. Δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε να αφήσουμε πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό που σου λέω για τη διαιτησία στην Ευρώπη ήταν ο λόγος που θα σε νευρίαζα πριν και στο μου το κλείσε και σε ξαναπήρα. Να το κατάλαβα που μου λες να πω κάτι που με στεναχωρεί, αλλά κοίτα να σου πω. Εγώ πρέπει σου απάντησα ευθέως. Με και γιατί άκουσε με. Σου απάντησα ευθέως. Με ρώτησε κάτι για τον Θεοδωρίδη, σου είπα. Αν είναι έτσι Ολυμπιακοί, σωθήκαμε. Δεν είναι Ολυμπιακός. Και είναι μόνο τσέπη, είναι μόνο λεφτά. Εκμεταλλεύτηκε τον Ολυμπιακό από τον πατέρα του και βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Εγώ, φίλε, πάντως, παρότι η ομάδα μπορεί να περνάει μια κάψη, τώρα είμαι αισιόδοξος ότι... Άκουσε με, φίλε. Περίμενε. Γιατί τώρα έκανες λάθος. Όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που οι παίκτες τους πήγανε στην Αφρική, σταματήσανε. Αλλά μόνο στην Ελλάδα. Δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Είχε και κορονοϊό πολλά κρούσματα η ομάδα, φίλε, και το Χριστουγέννου. Ρε, είπα. Ναι. Αγγλία παίζουνε. Γερμανία, Ολλανδία παίζουνε. Γαλλία δεν παίζουνε. Όχι. Okay. Γιατί λοιπόν οι παίκτες τους. Εμείς οι μαλάκες μπορούμε να παίζουμε. Ναι. Και γι' αυτό δημιουργείται αυτό. Το κέντρο του Ολυμπιακού είναι σκασμένο. Ναι. 2,5 χρόνια παίζουνε. Και μια και είναι σκασμένο και πήραμε κάτι παίκτες, καλό θα κάνει ο Μάρτινς, που καλά έκανε ο Μαρινάκης και το υπέγραψε, να αφήσει λίγο τον Καμαρά στον πάγκο.
Καλά θα κάνει. Το να ξεκουραστεί. Το μαντίλε. Τον Ακυμπού. Όχι τον Ακυμπού. Το μαντίλε. Ναι. Βέβαια, έχει σκάσει ο άνθρωπος. Έχει σκάσει, φίλε. Δεν ξέρω, Ρετάκι, δεν είναι ο Καμαρά τον προηγούμενο, είναι τώρα. Αφού το είπα, ρε φίλε, 65 παιχνίδια έχουν παίξει σε 2 χρόνια. Σε 1,5 χρόνο. Αυτό ο ειδικά ο συγκεκριμένο ο Φουκαρά δεν έχει βάλει. Τέλο πάντων, έχει... συμφωνεί ότι πρέπει να κάνει λίγο πάγκο. Δεν θα κάνω τον προπονητή. Φίλε, 100%. Βέβαια. 100% και δεν κάνουμε προπονητέ, φίλε. Φίλε, να ξέρει, ναι, όταν ήμουν πιτσιδικά Δευτέρα Γυμνασίου, πέρα να κοιμηθούν οι γονεί μου, εποχή 2002-3 με κάτι 4-3 με τον Αλεξανδρή του Βόλτρα, ναι, περίμενα να κοιμηθούν στο σπίτι μου για να ανοίξω 12 ώρα τη Βιμάτζη να δω την εκπομπή, έτσι. Με σαμπάνιε, ιστορίε. Έχουν γίνει και εδώ γλεντια, τέλο πάντων. Φίλε, να σε παίρνω τηλέφωνο κρυφά από του γονεί μου Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου, γιατί έχουμε πάρει διπλό στο ΑΚΑ με το Βάζελο, με Αλφόνσο Φόρντ, Μίλαν Τόμιτ Θεό και τέτοια. Και να λέω γαμώ τον Παναθηναϊκό και λέει, δεν θα μου λε, με κλείνει και μου λε, δεν θα βρίζουν παιδιά. Εσύ θα βρίξει και εσύ. Θα βρίσω τώρα, δε φίλε που είμαι 34. Εντάξει, τώρα βρίζω εύκολα. Ναι, να σε καλά, ρε φιλαράκι. Φίλε, χάρηκα που τα είπαμε. Κι εγώ χάρη. Να σχαλά. Για χαρά. Ναι, ρε παιδιά. Έχω ακούσει κι άλλες παιδιά ιστορίες τέτοιες. Τι να σας πω, δηλαδή να με παράει καλά η Παναθηναϊκός. Να βάλω εγώ στον. Δηλαδή ήθελε ένας Παναθηναϊκός να πάρει με το γιο που ήταν 12 χρονών να μιλήσουμε και να το ρώταγα τι ομάδα είναι. Και είναι Ολυμπιακός ο Πιτσιρικάς. Και να του έλεγα, αφού είναι ο πατέρας του Παναθηναϊκός, πρέπει να γίνεις και εσύ. Δηλαδή με παρά. Γιατί θα μ' άκουγε, μου λέει ο πατέρας του, αν τα και του πει του γιού μου που είναι Ολυμπιακός, να είσαι ό,τι είναι ο πατέρας μου, να του πω, γίνε ό,τι ομάδα είναι ο πατέρας σου, θα σε ακούσει εσένα. Του λέω, φιλαράκο, όχι, δεν κάνω τέτοια εγώ. Δηλαδή, με έχουν σταματήσει οι πατεράδες Παναθηναϊκοί να πω στα παιδιά τους να είστε ό,τι είναι οι πατεράδες σας. Έχει κάνει αυτή η εκπομπή, έχει γαμίσει και έχει αλλάξει γενιές Ολυμπιακών που ήταν οι Παναθηναϊκοί. Ό,τι σας λέω. Άλλο ένα παράδειγμα. 4 πούλμαν από τη Θεσσαλονίκη, Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πιτσιρίκια με πατεράδες παουτζίδες, ήρθαν στο Καραϊσκάκι με ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό πριν 2 χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν τώρα. Και μου το λέγανε οι οδηγοί, και μου λέει: και αυτοί οι τρεις είναι παουτζίδες. Αυτά τα δύο παιδιά είναι αδέλφια, παίζουν οι Ολυμπιακοί άρρωστοι, πατέρας παουτζής. Ακόμα και αριανοί, όχι μόνο για τον Πάοκ, έτσι. Και εμένα ήταν η χαρά μου να μετράω 150 πιτσιρίκια από 4 πούλμα, πόσα ήταν. Και να είναι όλοι Ολυμπιακοί. Εδώ τους έβαλα και φωνάξαμε όλοι μαζί Ολυμπιακός. Που κάποια που θα είναι άλλο Πάοκ, α πούμε, πάπηγαινε πιο πέρα, ρε. Κανένα. Σας έχουμε γαμίσει. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Σας έχουμε κάνει τα παιδιά σας Ολυμπιακό. Όχι εγώ. Όχι εγώ, η ομάδα μου. Ή δεν το έχετε πάρει.